Καλώ ορίζουμε λοιπόν εδώ στο στούντιό μα τον κύριο Μάκη Βορύδη, Υπουργό Εσωτερικών. Καλώ ήρθατε κύριε Υπουργέ. Γεια σα, καλημέρα. Εδώ με του συναδέλφου Λίνα Κλήτου και Γιάννη Αγουρίδη θα συζητήσουμε λοιπόν όλοι μαζί την επικαιρότητα. Θα έλεγα να ξεκινήσουμε με αυτό που έθεσε ο Πρωθυπουργό και στο προεδρικό μέγαρο, κύριε Υπουργέ, το θέμα των εκλογών. Το οποίο απέκλεισε για μία ακόμη φορά στο... και έβαλε πλέον τον ορίζοντα τον Απρίλιο. Αυτό καταλάβαμε Είναι έτσι. Ε, θα πω γιατί. Α το πω, το πέρα τη θητεία ναι. ε, την συνταγματική μερομηνία είναι στις 7 Ιουλίου. Σωστά. Μάλιστα. Αν όμω πήγαινε στις 7 Ιουλίου, τότε στην πραγματικότητα ε, θα έπρεπε να τρέξει ένα μήνα εκλογών. Επομένω, οι εκλογέ πέφτουν τον Αύγουστο. Λοιπόν, πράγμα που δεν γίνεται. Ε, το οποίο αφενό δεν γίνεται. Mm -hmm. Και δεύτερο, με δεδομένο ότι έχουμε απλή αναλογική, εκείνε οι εκλογέ θα διεξαχθούν με το σύστημα τη απλή αναλογική, είναι πάρα πολύ πιθανό. Να μην είναι δυνατό να σχηματιστεί η κυβέρνηση, άρα να πρέπει να πάμε σε δεύτερε εκλογέ. Άρα θα έχουμε μια διερευνητική περίοδο που υπολογίζεται καμιά 15 ημερών, περίπου δεκαπέντε ημερών μέσα στον Αύγουστο και θα πρέπει να ξαναπάμε σε εκλογέ, mm τι οποίε θα προκριθούν μέσα στον Αύγουστο για να καταλήξουν σε πέντε. Άρα πάει το καλοκαίρι. Άρα στην πραγματικότητα αυτό mm. είναι ένα σχεδιασμό ο οποίο έχει πάρα, πάρα πολλά ο προβλήματα. Και τα θα θα βγάζει όλα αυτά σωστά. Ε, ο Απρίλιο ουσιαστικά μετακινεί αυτό τον χρόνο, φανταστείτε ότι θα υπολογίσετε περίπου δύο μήνε, θα έχει τελειώσει η διαδικασία τον Ιούνιο. Δηλαδή mm. Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο. Άρα Ά, θεωρώ ότι. Είναι τόσο αισιόδοξη στην κυβέρνηση, κύριε Υπουργέ, ότι θα τη βγάλετε κατά το κοινό λεγόμενο καθαρή αυτό το χειμώνα και ότι. <laughs> <laughs> διότι, μπαίνουν ζητήματα τα οποία σε εμά του πολίτε δημιουργούν προ, προϋποθέσεις προποθέσει προβληματικών όρων επιβίωση. Εσεί πολιτικά, πώ καλλιεργείτε έτσι δικαίωμα προσδοκία ότι θα φτάσετε νικηφόρα στον προσεχή Απρίλιο. Κοιτάξτε, θα έλεγα ότι αυτό είναι πρώτον μια θέση αρχή στην οποία έχει εξηγήσει ο Πρωθυπουργό, γιατί του ετέφει το ερώτημα αυτό και έδωσε απάντηση στο συγκεκριμένο θέμα. Δηλαδή, είναι η επιχειρηματολογία περίπου που αναπτύσσεται τώρα η Κλήτου: Ότι θα υπάρχει ένα πολύ δύσκολο χειμώνα, ότι ο χειμώνα αυτό θα έχει αυξημένο πληθωρισμό, ότι θα έχει αυξημένα κάψιμα, Λέβαια. ότι θα έχει λοιπόν προ τι δυσκολίε όλο αυτό ο χειμώνα και ότι σε τελευταία ανάλυση καλύτερα θα συνέφερε πολιτικά α, τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση να πάει τώρα στι εκλογέ. Ναι. Ή ξέρω εγώ τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, ήξομαι, κάτι τέτοιο, να πάει τώρα στι εκλογέ και να αποφύγει την δυσκολία αυτή. Που μπορεί να τις δημιουργήσει ας το πω, ας φθορά και πολιτική πίεση mm. κτλ. Η απάντηση που έδωσε ο Πρωθυπουργό είναι ότι η άποψή του είναι ότι οι κυβερνήσει είναι για να κυβερνούν, ότι οι κυβερνήσει είναι για να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, ότι ε, έχει οικοδομήσει μια σχέση εμπιστοσύνη με τον ελληνικό λαό, η κυβέρνηση και, και ο ίδιο προσωπικά, ε, η οποία στηρίζεται στο ότι ακριβώ αυτή είναι μια κυβέρνηση που χειρίστηκε ε, κρίσει, σειρά κρίσεων. Mm -hmm και που παρά το ότι χειρίστηκε σειρά κρίσεων, φαίνεται ότι όχι μόνο δεν έχει φθάρει, αλλά αντιθέτω ότι διατηρεί μια ηγεμονική, μια ηγεμονική παρουσία. Mm. Εγώ δεν σα έλεγα μόνο το επιχείρημα το θεσμικό, γιατί αυτό είναι πολύ τυπικό επιχείρημα. Yeah. Νομίζω ότι είναι πιο πολιτικό το επιχείρημα που κάνει ο Πρωθυπουργό. Είμαστε η κυβέρνηση που μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τι κρίσει. Mm -hmm. Όπω έχουμε αντιμετωπίσει όλε αυτέ, θα αντιμετωπίσουμε Αυτό, και αυτήν η οποία είναι η ασφάλεια. ασφάλεια, η απόσταση που έχετε από το ΣΥΡΙΖΑ, από την αντιπολίτευση συνολικά. Αυτό είναι μια πω, απόσταση ασφαλεία. Κοιτάξτε, παρατηρούσα τώρα όλε τι δημοσκοπήσει για μια ακόμη φορά. Ναι. Με όση δυσπιστία μπορεί να θέλει να καλλιεργήσει η αξιωματική αντιπολίτευση απέναντι στι μετρήσει αυτέ. Ε, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί και όλε να λένε περίπου το ίδιο πράγμα, ναι. και όλε να κάνουν λάθο, και όλε να πέφτουν έξω. Δηλαδή, εγώ να δεχτώ ότι θα μπορούσε κάποιο να έχει μια επιφύλαξη, ότι ξέρω εγώ, μια εταιρεία. που Δεν το δέχομαι. Ναι. Αλλά, λέω τώρα στην ρητορική τη εκλογική πολιτική. Ότι μια εταιρεία ή μια δεύτερη εταιρεία μπορεί ναι. να θεωρεί ότι είναι πιο φιλικέ προ την κυβέρνηση και θέλουν να την πάνε πιο καλά. Ε, δεν μπορεί όμω όλε να δείχνουν αδιάστηκτα επί τρία χρόνια κάτι σχετικά καθαρό. Άρα αποδέχεστε και το γεγονό γιατί οι ίδιε δημοσκοπήσει σε όλο το φάσμα του λένε ότι οι πολίτε είναι δυσαρεστημένοι από τα οικονομικά μέτρα τα οποία λαμβάνεται. Πρώτον, πώ απαντάτε σε αυτό. Και δεύτερον, εν ώψη του πολύ δύσκολου χειμώνα, όπω προδιαγράφεται, έχετε ένα συγκεκριμένο σχέδιο και ποιο είναι αυτό για την αντιμετώπιση τη οικονομική κρίση. Κοιτάξτε, δύο πράγματα θα πω σε αυτό. Ε, επιτρέψτε μου απλώ να ολοκληρώσω. Όλε λοιπόν οι δημοσκοπήσει τι λένε, λένε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά δημοσκοπική από 8 ω 12 μονάδε, λίγο πολύ ανάλογα με τη μέτρηση, αλλά ε, και ανάλογα με την εταιρεία. 8 ω 12 μονάδε διαφορά. Αυτή είναι μια διαφορά η οποία εγώ παρακολουθώ αρκετά κοντά τα πολιτικά δεδομένα εδώ και δεκαετίες, δεν νομίζω ότι έχει υπάρξει προηγούμενο. Mm -hmm. Τριετία δηλαδή και τέτοια διαφορά... Δεν έχει ξαναυπάρξει. Γεγονό. Όμω σε σχέση, σχέση με σας τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν σα δίνει αυτοδυναμία, συγγνώμη. Ε, δεν σα δίνει αυτοδυναμία, προοπτική αυτοδυναμία. Άρα σα βάζει ένα θέμα το οποίο πρέπει να σκεφτείτε. Με ποιου θα πάτε την επόμενη μέρα και ποιου θα αφήσετε. Και παραδοσιακά να προσθέσω ότι υποεκτιμάται η δυναμική του ΣΥΡΙΖΑ από τι δημοσκοπήσει σε σχέση με το αποτέλεσμα στι κάλπε. Και αυτό το έχουμε δει από το 2012 μέχρι ακόμα και το 2019. Άρα θέλω να πω ότι η διαφορά μπορεί να είναι άλλου τύπου. Παρ' όλα αυτά, δεν απαντήσατε στο ζήτημα το οικονομικό, το οποίο Σωστά, καίει πάρα πολύ κόσμο. Ναι, ναι. Υπάρχει πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια, και να ρωτήσω και εγώ μετά, εάν υπάρχει προοπτική συνεργασία και με ποιου. Λοιπόν, ε, <χω> προφανώ ε, η κατάσταση η οποία έχει δημιουργηθεί λόγω τη ενεργειακή κρίση όντω ε, αποτελεί μια δυσκολία. Δεν είναι κάτι το οποίο τώρα πέφτουν με τα σύννεφα, νομίζω κανένα. Προφανώ δημιουργεί μια δυσκολία. Ότι έχουν ληφθεί μέτρα από την κυβέρνηση. Έχουν ληφθεί μέτρα. Ότι προφανώ τα μέτρα αυτά δεν απορροφούν το σύνολο τη επίπτωση, επίση είναι κάτι το οποίο το έχουμε ξεκαθαρίσει. Γιατί εμεί εκείνο το οποίο λέμε είναι ότι βεβαίω θα παίρνουμε μέτρα στήριξη τη κοινωνία, των οικοκυριών και των επιχειρήσεων, αλλά αυτά τα παίρνουμε μέσα στα πλαίσια του δημοσιονομικού χώρου που έχουμε. Ναι. Δεν μπορούμε να ρίξουμε έξω τον υπολογισμό. <coughs> Σα κατηγορεί η αντιπολίτευση όμω εξωματική ότι για παράδειγμα στα υπερκέρδη έχετε υπολογίσει κάτι το οποίο δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα. Είναι πολύ περισσότερα τα υπερκέρδη των ιδιωτών. Κοίταξτε. Θεωρώ... Άρα υπάρχει ένα ζήτημα διαχείριση. Θα σου πω. Θεωρώ ότι πάντω. Ε... Φορολόγηση μεγαλύτερη από το 90% είναι δύσκολο να πάνε. Το θέμα είναι σε ποιο ποσό όμω. Ε, η απάντηση είναι στην κερδοφορία. Ε, και μάλιστα ε... στην διαφορά, να το πω, τη κερδοφορία. Δηλαδή για την ακρίβεια, κανονικά για να είναι ένα στοχευμένο και σταθμισμένο μέτρο, θα έπρεπε να πάρει το ποια είναι η κερδοφορία πέρυσι, όταν δεν είχα την ενεργειακή yeah. κρίση, το ποια είναι η κερδοφορία φέτος, και πάνω σε αυτή τη διαφορά <κυκ> να, να επιβάλλεις τον υπερβάλλοντα φόρο. Ε, Ωστε. Σε αυτό περίοδο λειτουργεί και... Κάνετε σε... για μικρότερη χρονική περίοδο εσεί ω κυβέρνηση. Όχι, oh, δεν ξέρω. Γιατί... Οκτώβριο με Μάρτιο κάνετε. Σωστά. Ε, ε, η ακρίβεια είναι από πέρυσι τον Ιούλιο μέχρι τον Ιούνιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει έναν άλλο υπολογισμό και βγάζει 2,2 δι τέλο και όχι κάτι, 900 εκατομμύρια. Να πω κάτι, επιτρέψτε μου. Αυτή είναι μια συζήτηση την οποία σε τελευταία ανάλυση θα την κάνουν οι φορολογικέ αρχέ. Mm. Δεν θα την κάνει ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε η Νέα Δημοκρατία. Ας είναι πιο τεχνική συζήτηση. Λοιπόν, είναι μια συζήτηση τεχνική, ο τρόπο προσδιορισμού των κερδών. Εγώ δηλαδή ειλικρινά θα απέφευγα αν ήμουν αξιωματική αντιπολίτευση να κάνω εγώ τη φορολογική αρχή και να βγαίνω και ναι, να λέω. Εμεί όμω κυρίω. Είναι ζήτημα αν που δεν για να Συμφωνώ απόλυτα. Είναι κορυφαίο ζήτημα. Ποιο όμω είναι κορυφαίο ζήτημα να συζητήσουμε το θεσμικό μέτρο, την παρέμβαση, να συζητήσουμε την νομοθετική πρόβλεψη. Το Σωστά. να κάνετε λογαριασμού, συγγνώμη να κάνετε, το να κάνει η αξιωματική αντιπολίτευση λογαριασμού από το σπίτι τη, αυτό είναι κατά τη γνώμη λάθο. Υπάρχουν, ξέρετε, ειδικοί και στην αξιωματική αντιπολίτευση επί του θέματο. Ο μόνο ειδικό χρονι... είναι η φορολογική αρχή. Η δεν υπάρχει περίοδο. Η χρονική περίοδο είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το συζητήσουμε. δεν είναι Ιούλιο ή χρονική... Ιούνιο. Η ιουνιο περίοδο είναι κάτι είναι το οποίο Είναι Οκτώβριο με Μάρτιο. Αυτό έχει υπολογίσει αυτό κ. Υπουργέ. Ένα συγκυριακό θέμα θα λυθεί έτσι αλλιώ. Εκεί που μπορεί, αν μπορεί, δεν ξέρω να παρέμβει η κυβέρνηση είναι στου φορολογικού συντελεστέ. Μπορεί να κάνει κάτι εκεί. Είμαστε στου υψηλότερου τη Ευρώπη. Στην κατεύθυνση των είμαστε πρώτοι. Στην κατεύθυνση τη μείωση των φορολογικών συντελεστών ε, είμαστε εννοείται στα ενεργειακά, στα ενεργειακά. ενεργειακά. Σε, όλα, Διότι εμεί πληρώνουμε ακρίβεια παντού. Μπαίνει στο όλα. σούπερ μάρκετ και δεν ξέρει πώ θα βγει. Θα σου okay. πάρουν το παντελόνι, θα σου πάρουν το σακάτι, θα σου πάρουν πάντω. Κάτι θα αφήσει. Και λέω. Εκεί η κυβέρνηση γιατί δεν παρεμβαίνει και γιατί η Ελλάδα με αυτή την οικονομική κατάσταση είναι η ακριβότερη στην Ευρώπη. Πρώτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πέμπτη στον ΩΣΑ. Αυτό γιατί συμβαίνει. Λοιπόν, σε αυτό έχει δίκιο ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε ποιο έχει δίκιο. Στο ότι είμαστε πιο ακριβοί, και κάτι πρέπει να γίνει εκεί. Δύο λεπτά. Δεν νομίζω να μπορεί κανεί βάσιμο να κατηγορήσει αυτή την κυβέρνηση ότι δεν <χυ> ακολουθεί με συνέπεια <χυ> μία πολιτική μειώσεω των φορολογικών συντελεστών. Το αν ξεκινήσαμε με πάρα πολύ υψηλά <χυ> δεδομένα. Γιατί είχε προηγηθεί η διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, η οποία έφτασε του φορολογικού συντελεστέ στο Θεό. Δεν λέει Βεβαίω. Ωραία. Αλλά δεν μπορεί κανεί να πει Βεβαίως. ότι εμεί. Δεν έχουμε κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Εμεί δεν μα νοιάζει τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Τέλειωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι. Καταδικάστηκε. Πάμε στη Νέα Δημοκρατία τώρα εμεί. Βεβαίω. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν εξελέγει ειδικά στα φορολογικά Μ. με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Τι είχαμε πει. Μεσοσταθμική μείωση τα 100 στον ένφια. Βεβαίως. Η μεσοσταθμική είναι στο 34%. <κυκλή> αυτή έγινε τη στιγμή μιλάμε. Έγινε. Έχει αυτό. υλοποιηθεί. Ναι. Τι είχαμε πει, <κυκλή> Μείωση των φορολογικών συντελεστών στι εταιρείε, στα νομικά πρόσωπα. Ναι. Έχει συμβεί αυτό. Ναι. Τι άλλο έχουμε πει, Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών στι εταιρείε και στις προσλήψει. <κυκλή> Έχει ναι, γίνει η μείωση πόλεμο, αυτή. Όμως. Προσέξτε, αυτά όλα τα. Και μια ενεργειακή ανα, κρίση που διατάσσει δύο, δύο λεπτά. Τι άλλο μια έχουμε πει. Τι άλλο έχουμε Μείωση τη φορολογία στα φυσικά πρόσωπα. Έχει συμβεί Σύμφωνε. αυτό. Τι άλλο έχουμε Ήρθε πει. Υπήρχε μια κρίση, κύριε Υπουργέ. Δεν μα τα λέτε αυτά. Τα το Δεν μα νοιάζει το πρόγραμμα μα τώρα. Μα νοιάζει ότι έχουμε περάσαμε. μια κρίση μπροστά μας, Η οποία ήταν απρόβλεπτη, ούτε εσεί την μπορούσατε να την προβλέψετε, που δημιούργησαν νέα δεδομένα ει βάρο μα. Εδώ δεν πρέπει να το διαχειριστούμε Βέβαια. αυτό. Το να δίνουμε επιδόματα μόνο. Όχι. Φτάνουν τα επιδόματα. Σα είπα, αυτό είναι η απάντηση, γιατί με ρωτήσατε ναι. για του φορολογικού συντελεστέ. Σα απήντησα λοιπόν ότι αυτή είναι η κυβέρνηση η οποία συστηματικά μειώνει του φορολογικού συντελεστέ. Να θυμίσω, η σφορά αλληλεγγύη καταργήθηκε στον ιδιωτικό τομέα. Καταργείται για το δημόσιο. Στο δημόσιο. Άρα, αυτή η, κυβέρνηση... η ακρίβεια δεν πέφτει όμω, συγγνώμη, τα λέτε όλα αυτά. Η ακρίβεια είναι στον θεό Θα αυτή τη στιγμή. Πάω τώρα στην ακρίβεια. Θα πάω, στην Ωραία. ακρίβεια. Ωραία. Θα πάω στην ακρίβεια. Να Αλλά μίλησα λίγο για το επιχείρημα, το οποίο μου είπε ο κ. Οικονόμου, για το θέμα των φορολογικών συντελεστών. Η ακρίβεια, όπω καταλαβαίνετε, είναι κάτι διαφορετικό. Πάμε να τι συζητήσουμε είναι και το φορολογικό είναι κα... Εγώ βλέπω είναι... να γεμίζει ο Σκυλακάκης τα ταμεία του. Να μην ξέρει Όχι. τι να κάνει τα λεφτά. Πάλι τώρα τι θα μου επιτρέψετε, γίνομαι τεχνικό. Η απάντηση λοιπόν εγώ. Εδώ... Αν επιδόματα. Γίνομαι ναι. τεχνικό. Αν επιδόματα, ναι. Γίνομαι τεχνικό. Όχι. Δεν έχουν μεταβληθεί οι φορολογικοί συντελεστέ για να επιβαρύνουν αυτοί οι φορολογικοί συντελεστέ την ακρίβεια. Ναι. Δεν αυξήσαμε φορολογικού συντελεστέ. Είναι οι ίδιοι φορολογικοί συντελεστέ. Μιλώ για το ΦΠΑ δηλαδή, για του έμεσου φόρου. Όλοι άλλοι έχουν μειωθεί. <συγλώ> τι είναι εκείνο το οποίο έχει φτιάξει στην ακρίβεια, δύο πράγματα έχουν φτιάξει στην ακρίβεια. Από τη μια μεριά η ενεργειακή κρίση και από την άλλη μεριά η αλήθεια ότι επί δύο χρόνια έχει υπερθεμαρθεί η οικονομία καθώς για την αντιμετώπιση του κορονοϊού δόθηκαν πάρα πάρα πολλά Ωραία. χρήματα τα οποία, προσέξτε, δεν είχαν τη δυνατότητα να καταναλωθούν. <Το> και τα οποία τώρα που γυρνάμε σε κανονικότητα στον κορονοϊό πέφτουν μέσα στην <Το> αγορά, αγορά ναι. δημιουργούν αυξημένη ζήτηση χωρίς να έχουν την ικανότητα να σας, ξέφυγαν, και οι έλεγχοι έχουμε πολλά χρήματα <Το> δηλαδή για, για εξόδεμα η απάντηση είναι παρότι σα δημιουργεί έκπληξη αυτό δεν θα έπρεπε. Η ερώτηση είναι γιατί, δεν θα έπρεπε. γιατί έχουμε περισσότερη ακρίβεια από την Ευρώπη. Γιατί πρέπει να εξηγήσετε πώς έχουμε αύξηση των καταθέσεων κατά 40 δις. Άρα λοιπόν προφανώ. 40-30 ήταν, έγιναν 40. 40 δι. 40, 40. 40 δι. Η αύξηση των καταθέσεων. Και επειδή κάποιο θα πει ότι είναι των επιχειρήσεων, η απάντηση είναι όχι, είναι των οικοκυριών. Και, επειδή και επειδή κάποιο θα πει ότι είναι. είναι και, και των επιχειρήσεων. Επειδή κάποιο θα πει όχι, ναι, αλλά είναι των μεγάλων καταθέσεων. Όχι, είναι των καταθέσεων από 5 έω 50.000 ευρώ. Μάλιστα. Τι σημαίνει τον λοιπόν. Των μεγάλων τι λέω... είναι η μεγάλη αύξηση. Αν δείτε τα στοιχεία τη Τράπεζα τη Ελλάδα, το μικρό να και τα δει. Αυτό τι σημαίνει. Τώρα τα δει, δει, το Όχι, όχι, όχι. όχι αυτό. Λέω, το λέμε αυτό. λέω το εξή. Αυτό είναι ο λόγο που όχι στην Ελλάδα, αλλά mm. σε ολόκληρο τον κόσμο, έχουμε πληθωρισμό. Αυτό είναι ο κόσμο που έχει... οι κεντρικέ τράπεζε αυξάνουν τα επιτόκια, προσπαθώντα να δημιουργήσουν μια επιβράδυνση για να συγκρατήσουν τον πληθωρισμό. Γιατί έχουμε μεγαλύτερο πληθωρισμό από το μέσο όρο τον ευρωπαϊκό δεν μα έχετε εξηγήσει. Η, η, απάντηση μπορεί, μπορεί, μπορεί ο, να έχετε πολλέ απαντήσει. Μπορεί να έχετε πολλέ απαντήσει εδώ. Καταρχά, η μία απάντηση είναι ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό η ελληνική οικονομία επηρεάζεται περισσότερο γιατί είναι πολύ στην. Ε, ε, στην παραγωγή της έχει στοιχεία τα οποία επηρεάζονται περισσότερο από εισαγόμενο πληθωρισμό. Δηλαδή με δύο λόγια τι θέλω να σας πω. Ότι για να φτιάξουμε εμείς προστιθέμενο προϊόν όταν έχουμε τα θέματα των προστιθέμενων προϊόντων χρησιμοποιούμε πολύ εισαγόμενη πρώτη ύλη. Άρα αυτό μας επηρεάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό το κόστος σε μεγαλύτερο από τις άλλες οικονομίες. Ένας δεύτερος λόγος είναι διότι ακολουθήθηκε μια πολιτική πολύ πιο αποφασιστική ενισχύσεως ε, όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Ένας τρίτος λόγος μπορεί να έχει να κάνει με διαρθρωτικά ζητήματα κυρίως σε θέματα ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας τα οποία είναι χρόνια. Θα μπορούσε κανείς Ελάτε, να πράγμα πει πράγμα και σχοτήρες, παιδιά, ότι, ότι πρέπει να μπορούν να υπάρχουν και φαινόμενα εσκροκέρδειας και ότι πρέπει ας το πω να ε, ενισχύσουμε ε, περισσότερο του ελεκτικού μηχανισμού, αν και νομίζω ότι εκεί το Υπουργείο Ανάπτυξη πραγματικά κάνει ό,τι μπορεί σε αυτή την κατεύθυνση. Ελά, είναι μια τελευταία, όμως, τελευταία. να Όμω, για να μην αποφύγω την ουσία, γιατί ναι. τώρα λίγο τα είπα, είπαμε, είπαμε τι αιτίε. Πάμε τώρα στι πολιτικέ με τι οποίε μπορεί να αντιμετωπίσει αυτό. Κοιτάξτε, το πρώτο είναι η πολιτική στήριξη του εισοδήματο. Ε, η αύξηση κατά 10% του κατώτου του μισθού είναι μια πολιτική στήριξη του εισοδήματο των εργαζομένων. Αντιμετωπίσουμε τον πληθωρισμό 10%, κύριε Υπουργέ. Συγγνώμη, αλλά μου λέτε αν αντιμετωπίζουμε, αν <σταλεί> παίρνουμε μέτρα για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού. Αυτό, κατά τη γνώμη σα, το γεγονό ότι αυξάνεται το εισόδημά μα, δεν είναι επαρκή. αυτό μα ενδιαφέρει. Είναι πέρα από προφανέ. Γιατί ο κόσμο δεν τα βγάζει πέρα. Έχουμε από του υψηλότερου πληθωρισμού και από τα χαμηλότερα εισοδήματα. Αυτό συμβαίνει. Τώρα θα ήθελα να παρακινήσω όχι η μας, αλλά την αξιωματική αντιπολίτευση, να αντιληφθεί ότι εδώ υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα που ο κόσμος θα βλέπει. Υπάρχουν τα βλέπει. Τα μέτρα. της δημοσκοπήσεις, Υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα ναι, ναι. σε μια διεθνή και παγκόσμια κρίση, στην οποία η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στη στήριξη του εισοδήματο του κοινωνικού. Η, η Κομισιόν έλεγε ότι υπόφηται έμεσου φόρου για μικρή διάρκεια και δεν το κάνατε. Δεν Ως, θα προλάβουμε, γιατί μην εξαντλούμε το πρόβλημα τα οικονομικά. Η πολιτική τη μείωση των εμέσων φόρων, χωρί να λέω ότι είναι μια πρόταση για πέταμα, δεν το λέω. Είναι μια πρόταση που αξιολογείται. Mm -hmm. Αλλά ταυτόχρονα όμω θέλω να καταλαβαίνουμε ότι προφανώ για λόγου που έχουμε εξηγήσει πολλέ φορέ, η πολιτική τη μείωση των εμέσων φόρων. Δεν είναι μία στοχευμένη πολιτική στήριξη. Mm -hmm. Είναι μία οριζόντια πολιτική. Δεν είναι σίγουρο ότι μέσα στα δημοσιονομικά πλαίσια που έχει. Γιατί μην επιτρέψουμε στην εποχή που από κάπου βρίσκουμε λεφτά με μαγικό τρόπο. Άρα, μέσα στα δημοσιονομικά όρια που έχει, το να μειώσει το ΦΠΑ έχει δύο ερωτηματικά. Mm -hmm. Πρώτον. Δουλεύει ιδανικά ο ανταγωνισμό ώστε αυτή η μείωση να, να οδηγήσει σε πτώση των τιμών, <κοκοί> ή εν τέλει θα <κοί> μείνουν Μα και ψηλά οι τιμέ και θα έχει και λιγότερα έσοδα. Γιατί... Πρώτο ερώτημα. Και δεύτερο ερώτημα. Προφανώ επηρεάζει και στηρίζει διαφορετικά αυτόν που κάνει μικρή κατανάλωση, δηλαδή τα πιο φτωχά νοικοκυριά, γιατί αυτά έχουν μικρότερη απόδοση. Σε απόλυτε τιμέ από το μέτρο αυτό σε σχέση με αυτού που κάνουν μεγάλε καταναλώσει. Άρα οι επιλογέ που έχει είναι αν μπορεί να κάνει. Δεν το τα λεφτά μα. Με τρόφιμα αυτό δεν ισχύει. Ε, Λίνα μια ισχύει. τελευταία Λέλα, κουβέντα και... για να περάσουμε ε, παρακάτω, ε, ε, παιδιά. Έτσι, ε, τρέχουν ε, και στα ντοντικά, Και βλέπουν ε, μεγαλύτερο που Και μου επιτρέψετε να σα πω σε όλα και επαναλαμβάνω, θα το σκεφτείτε για να καταλάβετε τι λέω, τι απόλυτε τιμέ. Δηλαδή τι, τι καταναλώνει ακόμα και στο σούπερ μάρκετ ένα πιο εύκολο νοικοκυριό. Και τι καταναλώνει στο σούπερ μάρκετ, ένα πιο δύσκολο εμένο είμαστε... νοικοκυριό. Λίνα, αλλά μία κουβέντα το, το κλεινουμε παιδιά. Έχω ένα όλο γύρω-γύρω και εγώ θέλω να είμαι λίγο <coughs> πρακτική, γιατί οι γυναίκε γνωρίζουμε πολύ καλύτερα από οικογενειακό προπολογισμό, περνάνε όλα από το καλάθι της νοικοκυρά και μπορούμε να καταλάβουμε πολύ περισσότερα πράγματα από αυτά που αναλύουν οι οικονομολόγοι. Ε, μία τριπλή ερώτηση, Υπουργέ. Επειδή η ακρίβεια πραγματικά οριζοντίως αρώνει τα πάντα, τι σημαίνει νομικά και πολιτικά για σας τη συζήτηση, ο όρος υπερκέρδη εταιρεών, γιατί δεν έχει αντιμετωπιστεί νομικά και με παρέμβαση, το έλεγα και νωρίτερα, εισαγγελική, διότι το υπερκέρδη εμένα αλλού με πάει, Ποιο είναι ο ρόλο των ανεξάρτητων αρχών, γιατί συνειδητοποιώ ότι οι πολιτικέ ηγεσίε πετάνε σε μια ανεξάρτητη αρχή το μπαλάκι για να μην βυρίσκεται ποτέ άκρη και σε τίποτα, είναι μια πάγια τακτική ε, του πολιτικού συστήματο. Και τι κάνετε ω κυβέρνηση για να αντιμετωπίσετε εναρμονισμένε πρακτικέ στην αγορά, οι οποίε διαλύουν τα εισοδήματα των πολιτών. Να ξεκινήσω το τελευταίο. Οι εναρμονισμένε πρακτικέ κατ' είναι εμπίπτουν στο πεδίο τη Επιτροπή Ανταγωνισμού. Όμω, οφείλω κατευθείαν να πω ότι εναρμονισμένη πρακτική δεν σημαίνει διαμόρφωση μια περίπου ενιαία τιμή. Αυτό βλέπουμε όμω. Αυτό υπάρχει. Δεν σημαίνει αυτό. Ή στα καύσιμα τι βλέπουμε. Με ρώτησα τα νομικά. Άλλο. Να. να μιλήσω νομικά. Και πολιτικά και νομικά. Πολι... Είναι διτό. Δε... Δε... Είναι, είναι, διτώ, είναι Έχει, μια Έχει, μια σημασία, εμάς. Έχει μια σημασία. Μα ενδιαφέρει το σημασία. πραγματικό και το πολιτικό. Γιατί για να πει ότι κάποιο κάνει εναρμονισμένη πρακτική δεν σημαίνει ότι σε τελευταία ανάλυση σταθεροποιείται μια τιμή κάπου. Σε ιδανικέ συνθήκε ανταγωνισμού, οι τιμέ με ιδανικέ συνθήκε ανταγωνισμού, θα συναντήσουν την προσφορά και τη ζήτηση και θα βρουν Ωραία. την τιμή. ισορροπία. δεν τι έχουμε όμω. Δεν έχουμε στα χέρια μα μια ευθεία. Επαναλαμβάνω, κυρία Κλήτου. Δεν ε. θέλω να είμαστε εδώ βιαστικοί και πρόχειροι και κυρίω να δημιουργούμε και μια εντύπωση στον κόσμο ότι επειδή διαμορφώνεται ψηλά μια τιμή. Αυτό σημαίνει κατά ανάγκη ότι υπάρχει εναρμονισμένη πρακτική. Μάλιστα. Μπορεί να διαμορφώνεται ψηλά μια τιμή χωρίς χωρί εναρμονισμένη πάντα, πρακτική. Πάντα, Λέω πάντα, Λέω μπορεί. Πάντα, πάντα, Λέω μπορεί. Όχι, επαναλαμβάνω. το πού διαμορφώνεται. Και κυρίως που διαμορφωνεται εχουν θέση στην αγορά. Από Η το δεσπόζουσα φτά. λοιπόν, Πάνω πάμε το τώρα σε. Δε... Χρησιμοποίησατε έναν δεύτερο έτσι, όρο ναι. μετά την εναρμονισμένη ναι. πρακτική. Τη δεσπόζουσα θέση. Ωραία. Η δεσπόζουσα θέση σημαίνει ότι καταλαμβάνει ένα συγκεκριμένο μερίδιο αγορά, το οποίο είναι συγκεκριμένο και καθορίζεται από τον νόμο, και μπορεί να επιβάλλει με την δικιά σου πολιτική το πώ διαμορφώνονται οι τιμέ. Mm -hmm. Αυτά όλα αποτελούν αντικείμενο ελέγχου. Μέχρι. Επαναλαμβάνω όμω, το γεγονό ότι έχουμε ακρίβεια. Δεν σημαίνει ότι ξαφνικά θα θυμόμαστε τι δεσπόζουσα και, και την αρμόνη το κλείνουμε, αρμονισμό. πρέπει να πάμε σημαίνει στα Σημαίνει ότι θα αφήσουμε ελάτε. την Επιτροπή Ανταγωνισμού να κάνει τους ελέγχους Ένα. που πρέπει να κάνει τις και να κάνει ναι. τη ναι. δουλειά τους. Αυτό που σας είπα. Κλείνουμε Μα εδώ, ξέρετε κύριε κύριε την Επιτροπή Ανταγωνισμού την κάναμε, με δε συγχωρείτε κύριε Οικονόμη, γιατί και αυτό δεν είναι σωστό. Δεν κάνει να δημιουργούμε τέτοιου τύπου εντυπώσεις στον κόσμο. Την Επιτροπή Ανταγωνισμού ως ανεξάρτητη αρχή την κάναμε. Γιατί ακριβώ υπήρχε κριτική στι κυβερνήσει ότι τα βρίσκανε με τα μεγάλα συμφέροντα και δεν κάνανε τη δουλειά και σωστά. γι' αυτό θέλαμε μια ανεξάρτητη αρχή για να κάνει αυτή τη δουλειά, για να μην επηρεάζεται Τελεία ψηφιά. εδώ. Τώρα... Τώρα λοιπόν, προσέξτε, πάμε στην Κολοτούμπα, πάμε ανάποδα τώρα. Τώρα δεν μα αρέσει η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Όχι, Ω. Ω. να κάνει Όχι, δεν θέλουμε ναι. το κράτο. Όχι, εμείς. να το καταλήξουμε όμω το κράτο. Ναι, ναι. Να το καταλήξουμε. Μακριά, Μακριά μας το κράτο. Μακριά. Μακριά. Ε, 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 δεν κράτος. Ε, κράτος. Πού να πάμε. Δεν θέλουμε κράτο. Πού να πάμε. Κάποιο πρέπει να το κάνει. Θέλουμε λιγότερο κράτο. Θα το κάνει ή μια ανεξαρτήτη. Λιγότερο κράτο θέλουμε και λιγότερο. Εγώ πιστεύω. Α, σωστά. Είμαστε μαζί σε αυτό. Άρα λοιπόν, επομένω η αρχή αυτή κάνει τη δουλειά τη. Μάλιστα. Και κοιτάζει αυτό που πρέπει να κάνει Θα αφήσουμε να ρωτήσουμε για τα ελληνοτουρκικά. Γιατί βέβαια, έχουμε εξελίξει πολύ σημαντικέ. Είχαμε μια συνέντευξη χθε το βράδυ του Τούρκου Προέδρου, ο οποίο απείλησε για μία ακόμη φορά και μάλιστα μιλώντα με σκεότατο τρόπο κατά του Έλληνα Πρωθυπουργού, λέγοντα ότι θα μάθει, αν δεν έχει μάθει ότι τα νησιά είναι αποστρατικοποιημένα λόγω τη συνθήκη Λοζάνη, θα το μάθει σύντομα. Και είχε και ένα ε, ε, χαμόγελο πάντων ειρωνικό. Βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα απειλή τη Τουρκία. Τι γίνεται, τι λέτε. Ξέρω, δεν έχετε συνηθίσει πια. Καφέ. μέρα συμήθεις, παραμέρα το έχουμε δεν αυτό. δεν είναι και τόσο εύκολο να το συνηθίσουμε αυτό. Μέρα παραμέρα το έχουμε αυτό. Ναι. Αποτέλεσμα έχουμε. Δηλαδή πολλά λόγια, αλλά η τιγανίτα δεν έχει μέλη. Mm -hmm. ε, Στην τελευταία ανάλυση, αυτό είναι το οποίο κάνει αυτή τη ρητορική, την ξεδιπλώνει η Τουρκία συστηματικά. Δεν την έχει βγάλει καλά μέχρι στιγμής. Mm -hmm. Όλη αυτή η ρητορική έχει πέσει στο κενό, Τίποτα δεν έχει κυριωθεί από την Τουρκία και θα έλεγα ότι εντείνει τη ρητορική τη ακριβώ γιατί εξαιτία του τρόπου με τον οποίο χειρίζεται η Ελλάδα τα θέματα, σε μια σειρά από ζητήματα mm -hmm. συναντάει δυσκολίε. Δηλαδή, εσεί δεν εκτιμάτε ότι θα έχουμε και ένταση στο πεδίο το επόμενο διάστημα, Γιατί κάποιοι αναλυτέ. Το λένε δεν και αυτό. Μπορώ ένταση, δεν μπορώ να αποκλείσω τώρα μια ένταση. Δεν μπορώ να την αποκλείσω την ένταση αυτή και δεν είναι και κάτι το οποίο δεν μα έχει συνηθίσει η Τουρκία σε προκλήσει. No. Εκείνο το οποίο ξέρω να σα πω με τα βεβαιότητα και με τα λόγου γνώσεω και με σιγουριά, είναι ότι η Ελλάδα έχει αντιμετωπίσει αποτελεσματικά όλε αυτέ τι προκλήσει χωρί να αφήνει κανένα περιθώριο και κανένα χώρο. Όπω το έχουμε κάνει όλο αυτό το χρονικό διάστημα, θα συνεχίσουμε να το κάνουμε και τώρα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, και κύριε και Υπουργέ. Και για ρωτήσαμε γιατί... ρωτήσαμε για... και για η Ελλάδα. Γιατί δεν προλάβαμε. αφού θα... θα... δεν αφήνετε, ρε παιδιά, με τα οικονομικά θα αγωθήκατε. ο, ο κόσμο <laughs> ενδιαφέρεται πάρα πολύ. Αν για θέλετε να και πείτε και για μια κουβέντα και γι' αυτό, κύριε Υπουργέ, δεν έχετε επικρίσει την αλήθεια ότι θριαμβολογείτε πάνω στα καμένα. Ακριβώ. Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι θριαμβολογεί κανένα και δεν νομίζω ότι θριαμβολογεί κανένα σε μια κατάσταση πραγματικά δύσκολη. Αν πήγε θε... καλά, και ικανοποιημένο ακτοφόνο. Ναι, γι' αυτό σα λέω: ναι. τώρα. Προσέξτε. <laughs> λοιπόν, άλλο να θριαμβολογεί κανεί και να λέει, Ζήτω τι ωραία που είναι όλα. Και άλλο να λέει κάποιο ότι αντιμετωπίζουμε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, ότι έχουμε εμπρισμού και πάρα πολλέ φωτιέ κάθε μέρα και ότι στην πραγματικότητα. Είναι σαφέ ότι ο κρατικό μηχανισμό λειτουργεί πολύ καλύτερα από ό,τι λειτουργούσε. Μάλιστα. Πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτιώσεω, πάντα, πάντα πρέπει να διδάσκεις από τι δυσκολίε, πάντα πρέπει να προσπαθεί να βελτιώνεσαι, αλλά η, η πραγματικότητα. Και αυτό μπορώ να σα το πω και από την εκλογική μου περιφέρεια. Έτσι. Η πραγματικότητα τη λειτουργία του κρατικού μηχανισμού στην αντιμετώπιση, παραδείγματο χάρη, στη φωτιά στον τράφη είναι ότι είχαμε μια τελείω διαφορετική εικόνα από αυτό που γινόταν στο παρελθόν. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Υπουργέ. Ε, Παιδιά, καλημέρα και σα. Λίγα να είστε καλά.